Είναι και ευρωπαϊκό ζήτημα το γεγονό ότι η Κύπρο παραμένει υποκατοχή για περισσότερα από μισή αιώνα, είπε η πρόεδρο τη Βουλή Ανίτα Δημητρίου το πρωί τη Παρασκευή τη σε αντιπροσώπου Ευρωπαϊκών Κοινοβουλίων στη γραμμή κατάπαυση του πυρό στη Λευκοσία, με αφορμή τη διοργάνωση ειδική εκδήλωση για τα 20 χρόνια από την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι και ευρωπαϊκό ζήτημα το γεγονό ότι η Κύπρο παραμένει υποκατοχή για περισσότερο από μισό αιώνα, είπε η πρόεδρο τη Βουλή, Ανίτα Δημητρίου, το πρωί τη Παρασκευή, σε εξενάγηση σε αντιπροσώπου Ευρωπαϊκών Κοινοβουλίων, στη γραμμή κατάπαυση του πυρό στη Λευκοσία, με αφορμή τη διοργάνωση ειδική εκδήλωση για τα 20 χρόνια από την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατόπιν πρόσκληση τη κυρία Δημητρίου βρίσκονται στην Κύπρο ο πρόεδρο τη Βουλή των Αντιπροσώπων τη Μάλτα, ο αντιπρόεδρο τη Βουλή των Ελλήνων, η αντιπρόεδρο του Κοινοβουλίου τη Λιθουανία και ο αντιπρόεδρο τη Εθνική Συνέλευση τη Σλοβενία. Το πλαίσιο τη επισκεψή του, ξεναγήθηκαν από την ξεναγό Τιτίνα Λοϊζίδου κατά μήκο τη γραμμή κατάπαυση του πυρό, συνοδευόμενοι από την Πρόεδρο τη Βουλή. Επανέλαβε ότι η ένταξη τη Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το μεγαλύτερο διπλωματικό πλεονέκτημα. Παρόλα τα αυτά, είναι και ευρωπαϊκό ζήτημα το γεγονό ότι η Κύπρο παραμένει υποκατοχή για περισσότερο από μισό αιώνα, υπογράμισε, τονίζοντα ότι ήρθε ο καιρό να αναλάβουμε όλοι οι ευθύνε και η Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση τη παράνομη εισβολή και κατοχή. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο για να εξασφαλίσουμε την ειρήνη, την ασφάλεια, τη σταθερότητα για όλου του πολίτε και για την Ευρώπη, μα είπε, αναφέροντα ότι αυτό χρειάζεται να συνειδητοποιήσουμε περισσότερο από ποτέ με όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή μα σήμερα. Ευχαρίστησε τον πρόεδρο τη Βουλή τη Μάλτας, τον αντιπρόεδρο τη Βουλή τη Σλοβενία, αλλά και άλλου εκπροσώπους βουλών που βρίσκονται σήμερα στην Κύπρο για να τιμήσουν την κοινή μα ιδιότητα ω πλήρη μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση.